Το νέο βιβλίο του συγγραφέα Θανάση Χειμωνά, με τίτλο «Ζούμε τις τελευταίες μας μέρες» των εκδόσεων Πατάκη, θα παρουσιαστεί μέσα στον Απρίλιο στη Δράμα, σε μια εκδήλωση που θα διοργανώσει η Λέσχη Ανάγνωσης και Ποίησης Δράμα σε συνεργασία με το Σύλλογο Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών. Το βιβλίο, πρέπει να πούμε, ότι κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και είναι το 7ο μυθιστόρημα του συγγραφέα, με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χειμωνά, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Εγώ και θα... μέσα στον Απρίλιο θα σας έχουμε και στη Δράμα για αυτή την παρουσίαση, η οποία θα γίνει 27 Απριλίου. Mm-hmm. Σε συνδιοργάνωση, όπως είπα και πριν, με τη Λέσχη Ανάγνωσης και Ποίησης και το Σύλλογο Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών. Ναι. Πείτε μας δύο λόγια για το βιβλίο σας, με τον τίτλο «Ζούμε τις τελευταίες μας μέρες». Είναι η ιστορία της Κατερίνας, μιας νεαρής γυναίκας, η οποία ερωτεύεται έναν άγνωστο. Ψάχνει να τον βρει, τον βρίσκει, αρχίζουν να βγαίνουν. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν όμως καλά, είναι και αυτός λίγο περίεργος. Και η Κατερίνα, επηρεασμένη και από την κατάσταση στη χώρα, υπάρχει σαν φόντο τα επεισόδια μετά από μια μεγάλη διαδήλωση, ναι, αποφασίζει να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στο Παρίσι με έναν πρώην της. Πηγαίνει λοιπόν στο Παρίσι και εκεί όμως δεν αισθάνεται άνετα από την πρώτη στιγμή και μετά από ένα γεγονός σχεδόν μεταφυσικό, αποφασίζει να επιστρέψει στην Αθήνα. Επιστρέφοντας, ξαναπροσπαθεί να βρει τον άγνωστο, ο οποίος λέγεται Παύλος, όπως έχουμε μάθει στην πορεία. Τον βρίσκει και αυτή τη φορά τα πράγματα πάνε κάπως καλύτερα. Αλλά νομίζω δεν θέλω να πω περισσότερα, να μην αποκαλύψω. Η συνέχεια στην οθόνη που λέγανε παλιά. Ο τίτλος. Πόση σχέση έχει με τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις και πολιτικές που βιώνουμε, κύριε Χειμωνά? Είναι, όπως μου λέει, ένας επίκαιρος τίτλος. Ελπίζω να μην είναι προφητικός. Είναι ένα συνέστημα που νομίζω όλοι το ζούμε κάποια στιγμή. Όσο και αν προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, κάποια στιγμή μπαίνει μέσα στο μυαλό μας αυτή η φράση «ζούμε στις τελευταίες μας μέρες». Βλέπουμε καταρχήν ότι ένα πολύ πρόσφατο παρελθόν ευμάρειας και ευημερίας έχει αρχίσει να εξαφανίζεται και δίνει θέση σε ένα βέβαιο μέλλον. Να σας διακόψω σε αυτό το σημείο και να κάνω μια παρένθεση, να τονίσω, να πω ότι είστε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και επίσης υπεύθυνος του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Οπότε υπάρχει και η πολιτική ιδιότητα. Ναι, αυτή είναι μια περιπέτεια που ξεκίνησε πέρυσι, όταν κατέβηκα στις εκλογές στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι είχα κατέβει και στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας με τον Γιώργο Αμυρά πριν από 2 χρόνια. Και προς το παρόν συνεχίζεται και τολμώ να πω ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένος μέχρι τώρα. Mm-hmm. Συνεχίζοντας αυτό που μας λέγατε πριν και σας διέκοψα για να κάνω αυτή τη μικρή παρένθεση για να πω και τις άλλες ιδιότητές σας. Όχι, νομίζω ότι το «ζούμε τις τελευταίες μας μέρες» είναι μια σκέψη που περνάει συνεχώς από το μυαλό μας και αυτό βγαίνει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο βιβλίο. Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν είναι ένα πολιτικό βιβλίο, αλλά είναι πολύ έντονη η Ελλάδα της κρίσης πίσω από τους ήρωες. Θεωρώ ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να γράψεις ένα βιβλίο που διαδραματίζεται στη σύγχρονη Ελλάδα και να μην υπάρχει όλο αυτό που ζούμε δίπλα. Σε όλα αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα και συνεχίζουμε να βιώνουμε, τα πολύ δύσκολα, κύριε Χειμωνά, έρχονται να προσθεθούν και οι δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο. Ναι, εγώ είχα γράψει τότε στο Facebook, γιατί από εκεί εκφράζομαι, ότι είδαμε πολλοί κόσμο να πανηγυρίζει για αυτό το όχι που είπαν οι Κύπροι κτλ. Εγώ τότε είχα γράψει ότι η απόφαση αυτή της Βουλής της Κύπρου θα κριθεί από αυτά που θα ακολουθήσουν, από το ποια μέτρα θα εφαρμοστούν, γιατί προφανώς υπάρχουν κάποια άλλα μέτρα, ποια θα είναι αυτά τα μέτρα και κατά πόσο θα έχουν επιτυχία. Δυστυχώς, τώρα έχω και ανοιχτή η τηλεόρασή μου, αυτά που βλέπω δεν είναι και πολύ ευχάριστα, αλλά καλό να περιμένουμε και να δούμε. Είναι γενικά αρκετά φλού η κατάσταση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δηλαδή, πιστεύετε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να γίνονται κριτικές για αυτήν την απόφαση της Κυπριακής Βουλής? Πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι... Εντάξει, είτε πανηγυρισμοί, είτε αρνητική κριτική. Πιστεύω ότι θα δούμε. Δηλαδή, υπάρχουν εικασίες, αλλά εγώ διάβαζα στο ελληνικό ίντερνετ κάποιους να πανηγυρίζουν για τη μεγάλη επανάσταση που ξεκίνησαν οι Κύπροι και κάποιους να κλαίνε για την Κύπρο που θα καταστραφεί τελείως και θα γίνει Αφγανιστάν. Καλό είναι να περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να μένουμε πολύ στιγμή και να μην κοιτάμε το μέλλον και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που πληρώνουμε σήμερα, ότι αυτό κάναμε και όλα αυτά τα χρόνια. Ζούσαμε τη στιγμή και δεν ενδιαφερόμαστε για αυτό που θα γινόταν αύριο. Να σας ρωτήσω λίγο, πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με την πολιτική? Υπάρχουν 2 λόγοι βασικά. Καταρχήν είμαι της άποψης ότι
σε μια δύσκολη κατάσταση, πρέπει να πάρεις την τύχη στα χέρια σου. Δηλαδή πρέπει να σταθείς μπροστά και να προσπαθείς να αλλάξεις αυτά που δεν σ' αρέσουν. Δεν είμαι δηλαδή της λογικής του ανθρώπου που κάθεται στον καναπέ του και σχολιάζει και βρίζει και χειροκροτάει. Αυτή τη στιγμή για να μπορέσω να κάνω κάτι θα έπρεπε να ασχοληθώ ενεργά με την κατάσταση και άρα ενεργά με την πολιτική. Από εκεί πέρα, μόνο να πω ότι υπάρχει και μια μικρή δόση ματαιοδοξίας με την έννοια ότι θεωρώ ότι ζούμε, αυτές τις στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές. Είναι ίσως οι πιο ιστορικές στιγμές που έχει ζήσει η γενιά μου. Και κάπου ήθελα εγώ, σαν άσχημο, να είμαι ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας. Πώς επιλέξατε το Πασόκ και μάλιστα ακολουθήσατε το Πασόκ στα πολύ δύσκολα. Εντάξει, έχω ζήσει και τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού ως οπαδός, οπότε δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Εντάξει, πάντα Πασόκ ψήφισα και νομίζω δεν είμαι ο μόνος, έτσι. Πάνω από ένα στους δύο Έλληνες έχει ψηφίσει. Γιατί πολλοί φύγανε στα δύσκολα και εσείς ήσασταν από αυτούς που ακολουθήσατε σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Δυστυχώς αυτό είναι χαρακτηριστικό λίγο του Έλληνα, γενικότερα και όχι μόνο στο Πασόκ, ότι στα εύκολα και στα ωραία είμαστε πρώτοι-πρώτοι και στα δύσκολα την κάνουμε. Εγώ ποτέ δεν ήμουν αυτή τη λογική. Πάντα ψήφισα Πασόκ, γνωρίζοντας βέβαια τα ελαττώματά του και αναγνωρίζοντας ότι φέρει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση που βιώνουμε. Ναι. Απ' την άλλη όμως αναγνωρίζοντας και τα πολλά θετικά που είχε και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μείνουν μόνο 7. Εγώ πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου πολιτικά στον χώρο της κεντροαριστεράς. Έχω ανδρωθεί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στη Γαλλία, ως φοιτητής δεκαετία του 90. Ήμουν πολύ κοντά στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και θεωρώ το πιο λογικό ήταν να κατέβουμε το Πασόκ. Έχετε και ένα πολύ βαρύ όνομα, πρέπει να πούμε. Γιος της Λούλας Αναγνωστάκη, του Γιώργου Χειμωνά. Θεωρώ ότι το κουμαντάρω που σας τραβά. Είναι μια κλασική ερώτηση που με ρωτάνε αν. Δεν θα μπορούσα να μην κάνω αυτή την αναφορά, όπως καταλαβαίνετε. Όχι, είναι πολύ λογικό. Είναι πολύ λογικό και επειδή ακριβώς επέλεξα κατά κάποιο τρόπο τον ίδιο δρόμο, δηλαδή γυναίκα και εγώ συγγραφέας όπως ήταν και είναι και αυτή. Η αλήθεια όμως ποτέ δεν με απασχόλησε, ίσως επειδή ο τρόπος που γράφουν τελείως διαφορετικός. Η μητέρα μου καταρχήν γράφει θέατρο, οπότε εκ των πραγμάτων είναι ένα άλλο είδος. Ο δε πατέρας μου έγραφε σε ένα τελείως δικό του, διαφορετικό στυλ από το δικό μου. Οπότε θεωρώ ότι δεν κρίνομαι ως γιος του Γιώργου και της Λούλας, αλλά ως Θανάσης. Βεβαίως. Και πρέπει να πω ότι είστε και πολύ τάλαντος, κύριε Χειμωνά. Πέρα από συγγραφέας και πέρα από το 7ο βιβλίο που θα παρουσιάσετε σε λίγες ημέρες στη Δράμα, όπως είπαμε και πριν, έχετε κάνει πολλές σπουδές, φιλολογία, δημοσιογραφία, κινηματογράφο, ασχολείστε και με τη μουσική. Πολύ τάλαντος. Προσπαθώ. Βασικά συγγραφέας είμαι. Όλα τα άλλα κινούνται γύρω από αυτό. Έχω σπουδάσει φιλολογία στο Στρασβούργο. Αυτές ήταν οι κύριες σπουδές μου. Μετά έκανα μεταπτυχιακό κινηματογράφο και ένα μεταπτυχιακό δημοσιογραφία στο Λονδίνο. Ίσως αυτές οι σπουδές να προετοίμασαν το έδαφος για να γίνω συγγραφέας που έγινα. Είμαι στο μέλος ενός συγκροτήματος που ονομάζεται Snob. Μαζί με τον επίσης συγγραφέα Δημήτρη Σωτάκη. Έχουμε και ένα βίντεο κλιπ στο YouTube που λέγεται TV Star, αν κάποιος ενδιαφέρεται, και έχουμε και ένα CD που λέγεται Kings, Queens and TV Stars. Αλλά η βασική μου ιδιότητα είναι συγγραφέας, όλα τα άλλα κινούνται γύρω από αυτό. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Κριτική στο Πασόκ κάνετε? Πάντα. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται κυρίως στο Πασόκ είναι κριτική. Δηλαδή είναι σαφές ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το κόμμα. Το βίωσα και από κοντά στο συνέδριο πριν από 2-3 εβδομάδες. Νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα του Πασόκ είναι να καταφέρει να διαγράψει τα κακά του παρελθόντος, όχι όλο το παρελθόν του, τα αρνητικά του παρελθόντος, και να προσπαθήσει να ξαναγίνει αξιόπιστο. Εάν θα το καταφέρει. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι αν τα καταφέρει, υπάρχει ένας μεγάλος, ο λεγόμενος μεσαίος χώρος που μπορεί πολύ άντα να στεγαστεί από αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα το Πασόκ να ξανακερδίσει την αξιοπιστία του. Ως επίλογο της συζήτησής μας, τι θα είχατε να μας πείτε, κύριε Χειμωνά? Χαίρομαι πολύ που θα έρθω στη Δράμα. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν είχα ποτέ την τύχη. Και ελπίζω να το πω από κοντά και με τους δραμινούς αναγνώστες μου. Θα σας περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Εγώ να είστε καλά. Γεια σας.